Ως ρησίτο από την εκλογική μάχη, ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στο Facebook ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Ροδόπη, Μουσταφά Κατρατζή. Η διαδρομή μου στην πολιτική όλα αυτά τα χρόνια είχε ως μοναδικό στόχο τη συνέχιση της αρμονικής συνύπαρξης χριστιανών και μουσουλμάνων στη Ροδόπη. Μετά από τις τελευταίες εξελίξεις, αποσύρω την υποψηφιότητά μου από τις βουλευτικές εκλογές στις 25 Ιουνίου, προκειμένου να μην διαταραχθεί το κλίμα καλής συμβίωσης στην περιοχή μας, έγραψε αναλυτικά στην ανακοίνωσή του ο Μουσταφά Κατρατζή. Αυτή είναι η διαφορά μας με το ΣΥΡΙΖΑ. Οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παραμένουν στις λίστες του και την επομένη των εκλογών μπορεί να κάθονται στα έδρανα της Βουλής, μπορούν να μας πούν επιτέλους τι και ποιον εκπροσωπούν, έγραψε στο Twitter αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόσυρσης του Κατρατζή ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Άκης Κέρτσος. Όπως επισημαίνουν οι κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε επικοινωνία του γραμματέα του κόμματος Παύλου Μαρινάκη, στην οποία ο Μουσταφά Κατρατζή αμέσως ανταποκρίθηκε. Στην ανάρτηση μιλάει σαφώς για μουσουλμάνους και χριστιανούς, αναφέρουν. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ύστερα από τόσες εβδομάδες δεν έχουν βγει να πούν μία κουβέντα. Η διαφορά είναι σαφής. Αλήθεια θα πούν ποιον θα εκπροσωπήσουν στην Ελληνική Βουλή όπως τους καλούμε τόσο καιρό? Υποστηρίζουν κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας. Για μερικές χιλιάδες ψήφους, ο κ. Μητσοτάκης δεν δίστασε να μετατρέψει το ευαίσθητο εθνικά ζήτημα της Θράκης σε κεντρικό θέμα της προεκλογικής αντιπαράθεσης, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωσή του. Η εκ των υστέρων απόσυρση από τα ήδη τυπωμένα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας του υποψηφίου της κ. Μουσταφά Κατρατζή απλά επιβεβαιώνει πόσο υποκριτής, αδίσταχτος και τελικά επικίνδυνος για τα εθνικά μας θέματα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Ενώ γνώριζε εδώ και ένα μήνα πως στο έγγραφο της ΕΥΠ ο δικός του υποψήφιος αναφερόταν ως στρατευμένος στην Άγκυρα, όχι μόνο το διατήρησε στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις δεύτερες εκλογές, αλλά είχε και το θράσος να εγκαλεί τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και εμένα προσωπικά για τους δικούς μας υποψήφιους μουσουλμάνους βουλευτές. Ενώ γνώριζε ότι από τις 19 Μαΐου ο υποψήφιος του μιλούσε για Τούρκους της Δυτικής Θράκης στα τουρκικά μέσα, όχι μόνο δεν απαντούσε στις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ζητούσε και πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης από τους υποψήφιους των αντιπάλων του. Για μερικές χιλιάδες ψήφους, ο κ. Μητσοτάκης δεν δίστασε να μετατρέψει το ευαίσθητο εθνικό ζήτημα της Θράκης σε κεντρικό θέμα της προεκλογικής αντιπαράθεσης.